Λοιπόν, Μάνταλος μπροστά. Ξεκινήσει η δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο πορτάρι. Ζούμε να προσφέρει πολύ πλούσιο θέαμα και ιδιαίτερες συγκινήσεις. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει εξέχαστο. Και τώρα όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Πόπα, ανατρίχιασα. Ρε, ανατρίχιασα, ρε. Μπήκε εθνικός ύμνος, ρε. Αέρα και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέ ρε φταλιά και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέ ρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέ ρε ελευθεριά. Πάμε ρε λαδάρα, πάμε δυνατά. Επιλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς η οπαδή των Διουμπέλης. Καλή αρχή. Παπασταθόπουλος. Δόνης. Πάμε λίγο. Α! Ωραίος. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Ο Λάινσμαν σήκωσε. Τι ήταν αυτό. Είναι offside. Γιατί ρε φίλε. Ωρε φίλε, και θα γινόταν γκολ τώρα. Ρίχτο! Ρίχτο γαμότο! Μια κοινοποίηση και ένα like θέλω. Και πάμε για γκολ. Έτοιμος. Έτοιμος για τον γκολ. Φύγαμε. Ωρε! Γκολάρα! Πάμε! Και τώρα, τους έχουμε! Μπροστά στο σκορ. Πάμε λίγο! Καλό το κόρνερ και βάλει σωστά το κεφάλι σου. Το κίπερ δεν μπορεί. Ξανά! Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά. Ωραίος! Κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. 1-0 η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Όπα! Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Όχι, όχι. Μου έκανε φάουλ. Ότι ήταν λίγο πέναλτι. Η επέμβαση ήταν λίγο πέναλτι. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Μου έκανε φάουλ, ρίχνει το πέναλτι. Κιά. Όπα, νάτος. Λοιπόν, αν το βάλω θα κάνετε 100 like ο καθένας. Αν δεν το βάλω, μην κάνετε τίποτα. Αν το βάλω, πάμε follow. Πάμε εδώ. Πάρτε το! 2-0. Ωραίος παικταρά μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Σας την έφερα. Σε άψογη τεχνική κατάσταση για να επιτύχει. Σας την έφερα, ρε. Το κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Πάμε τώρα, το έχουμε. Μάλιστα. Τον κόφτον. Με καλές προϋποθέσεις. Όχι. Με αυτό το τέρμα επέστρεψαν για τα καλά στο παιχνίδι. Καλά, ναι, εντάξει. Τραγούδα. Και με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμή. Ωραία φάση όμως. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση. Το πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο συνεχίσει. Δεν έπαιρνε να φάμε γκολ. Αρκετά στο πρώτο μέρος. Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε δύο γκολ υπέρ της Ελλάδος. Είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα. Γιατί όλοι ξέρουν. Οπότε νομίζω απόψε το έχουμε το παιχνίδι άνετα.
Απολαύσαμε ήδη 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να προσέξουμε πολύ τα φάουλ. Όχι, 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 όχι. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Ω μαλάκα, τι έχασε. Τι έχασε. Πλέον δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αυτά τα τέταρτα. Τι έχασε ο άνθρωπος. Ο προπονητής θα πρέπει να συμμαζέψει λίγο την άμυνά του. Πω πω. Ευτυχώς. Θα κάναμε το 2-2 τώρα. Τετατζίδης. Όχι ρε. Κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος. Σκατά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Και γίνεται ξανά δικιά του. Έλα τώρα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Καταλογίζεται ο Φλάι. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Καλά το πάνε. Ευτυχώς. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιορκία. Ναι, πράγματι. Τερπατζίδης. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ. Αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ωραία, κοιτά την έπιανα. Τη στέλνει μακριά. Μάνταλος. Έλα ρε. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και ξαφνικά γαμώ τον πελά μου γαμώ. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Πολύ καλή πάσα. Τι κάνεις. Φορτούνης. Τερπατζίδης. Φορτούνης. Μάνταλος. Πακασέτας. Κουρμπέλης. Πακασέτας. Φορτούνης. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Προς τα πίσω. Κατάφερε και την κράτησε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Τερπατζίδης. Πακατέτας. Τερπατζίδης. Πακασέτας. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Κάτι άλλο ήθελε να τα ψαλιδάκια εδώ έχουν πάρει φωτιά. Ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Καλή προσπάθεια. Όχι ρε μαλάκα, κόλλησε το κουμπί. Ένα φόλου, θέλω να πάρω λίγο τα χάι μου. Κάντε like. Μπας και ανέβω λίγο. Στην επίθεση. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Πάμε γρήγορα. Συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Μπακάκης, προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Προσπαθώ να δει, θα περάσω την αμήν. Θα πρέπει να στεντράρει την τώρα. Άμυνα. Θα προσπαθεί να γαμώτο. Κοίτα εδώ τι ωραίο, ωραίο γκολ που θα γινόταν.
περάσει. Έξυπνα κεφαλιά. Τι κάνεις, ρε. Πολύ τολμηρή προσπάθεια. Άψογη κεφαλιά. Έβαλε πολύ. Να σου πω ένα offside τώρα. Αλλά ήταν πραγματικά δύσκολη προσπάθεια. Offside ήταν, ρε μαλάκα. Τι γάμο το κολοπέκνητο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Τερπατζίδης. Μάνταλος. Με αυτή τη παλιά θέλει να διαπεράσει την ευκαιρία. Γαμώτο! Θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη. Η νίκη είναι κάποιο πολύ μεγάλο απρόπτο. Όχι, 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 θα ψάξει το γκολ. Χάντε. Κορτούνης. Ρίχτο. Γάμο το. Τέλος. Τέλος. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο live.